Συναδέλφες, συνάδελφοι, νομίζω ότι μας γεμίζει αισιοδοξία η σημερινή συνάντηση, η σημερινή σύσκεψη και με τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν σήμερα εδώ και μέσω του Zoom, αλλά πολύ περισσότερο με την απήχηση που είχε η επαφή μαζί μας πολλών ανθρώπων, εκλεγμένων σε διοικητικά συμβούλια, απλών συναδέλφων που θέλουν να πάρουν την πρωτοβουλία να λειτουργήσουν τα σωματεία, οι σύλλογοι, να γίνουν αντάξιοι των αναγών, αντίστοιχοι της εποχής. Θεωρούμε ότι όλο και περισσότερο θα ξεπεραστούν τη συνταγμή, τις δυσκολίες. Πολύ περισσότερο. Αυτοί που σήμερα νομίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν και πολύ χειρότερα. Ακόμα και αυτοί που έχουν μια σχετική άνεση θα δουν κατάματα τους μεγάλους κινδύνους. Όμως πάνω απ' όλα μπαίνουμε μπροστά. Δεν περιμένουμε άλλους να πάρουν την απόφαση. Βοηθάμε να παίρνουν την απόφαση, αλλά δίνουμε το παράδειγμα το αγωνιστικό. Παίρνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε μαζικά τους ανάπηρους και τους χρόνιους πάσχοντες, τους γονείς και κηδεμόνες, μαζί με τις οικογένειές τους, να συμβάλλουν οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους, να οργανώσουν τη μεγάλη απεργία στις 6 του Απρίλη, οι συνταξιούχοι να οργανώσουν την κάθοδο, οι αγωνιστές ανάπηροι και γονείς και κηδεμόνες, με τα μπλοκ της ΕΑΝ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και γιατί όχι και στην Πάτρα και αλλού, να πάρουν μαζικά μέρος στα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια, να βουλιάξει κυριολεκτικά η Αθήνα και οι άλλες πλατείες στην υπόλοιπη Ελλάδα από την οργή, την απόφαση των απλών ανθρώπων ότι δεν θα εξαρτηθούν, δεν θα παραδοθούν, θα πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα δικά τους χέρια. Θα εκφράσουμε και εκείνη την ημέρα, αλλά και καθημερινά, την αλληλεγγύη μας σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει. Δεν θα αφήσουμε να μείνει σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τηλέφωνο, άνθρωπος χωρίς να φάει, χωρίς ένα στοιχειώδης εισόδημα. Θα δώσουμε τη μάχη και στον έναν, αλλά και δίπλα στους πολλούς. Θα εκφράσουμε μαζικά την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πρόσφυγες, θύματα της εξαθλίωσης, της φτώχειας, αλλά και των πολέμων των υπεριαλιστών, από την Ουκρανία μέχρι την Ιεμένη, τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ και όπου ο κόσμος υποφέρει από την εκμετάλλευση των πλουτοκρατών, αυτούς που εκμεταλλεύονται λαούς, εξαθλιώνουν και τους ματώνουν για τα συμφέροντά τους. Εκφράζουμε ιδιαίτερα την αλληλεγγύη μας στο λαό της Ουκρανίας που ματώνει για τον ανταγωνισμό των μεγάλων συμφερόντων, επειδή τυχαίνει να είναι πολύ μορφωμένος και ειδικευμένος, άρα πολύ παραγωγικός και ταυτόχρονα ζει σε μια χώρα που ενώ διατηρεί κάτω από άγρια εκμετάλλευση το λαό φτωχό και τον έχει εξανθρωποδίσει μειώνοντας τον πληθυσμό κατά 10 εκατομμύρια τα τελευταία 20 χρόνια, να είναι σε μια πάμπλουτη χώρα με πάμπλουτους πολύ λίγους, με τεράστιο ορικό πλούτο, με τους αγωγούς με τα περισσότερα χιλιόμετρα σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό ματώνουν σήμερα αυτό το λαό και ματώνει και ο λαός της Ρωσίας που σκοτώνεται τα παιδιά του για τα συμφέροντα των ολίγων και ετοιμάζονται να εμπλέξουν σε αυτό την άγρια αντιπαράθεση Ρωσίας, ΝΑΤΟ και Κίνας ετοιμάζουν στην πορεία και το δικό μας το λαό και τον μπλέκουν και τον εκθέτουν σε κίνδυνο και από τη βάση της Αλεξανδρούπολης στη Νέα Σούδα που ανοίξαν στη Βόρεια Ελλάδα και από τη Σούδα που έχει γεμίσει καράβια και αεροπλανοφόρα και από τον αέριο χώρο που φεύγουν αεροπλάνα και βομβαρδίζουν ή κατασκοπεύουν στην εκεί περιοχή για τα συγκεκριμένα συμφέροντά τους, αλλά πολύ περισσότερο ότι στέλνουν όπλα για να φουντώνει η φωτιά, αλλά πάνω απ' όλα μας εκθέτουν σε απαντητικά χτυπήματα. Γιατί τη στιγμή που από εδώ φεύγουν στρατήγια τα σύνορα εκεί και όπλα, αντικειμενικά είμαστε κι εμείς, όπως το δηλώσανε και οι αντιμαχόμενοι, αφού από εδώ χτυπιόμαστε, από εδώ έρχονται πηγαίνουν τα εφόδια, κινδυνεύουμε άμεσα κι εμείς. Γι' αυτό λέμε εδώ και τώρα να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Να φύγουμε γρήγορα από το ΝΑΤΟ.
να αποδεσμευτούμε από κάθε δέσμευση πολύ περισσότερο τις τελευταίες και θα το επιβάλλει ο λαός με τον αγώνα του. Να μην φύγει και να γυρίσουν όλοι οι Έλληνες φαντάροι, αξιωματικοί, εκτός συνόρων κανένας. Ο ελληνικός στρατός είναι για να φυλάει το λαό, τα σύνορα τα ελληνικά, και όχι να ματώνουν τα παιδιά μας για τα συμφέροντα των ολίγων, είτε στη χώρα μας, είτε της χώρας μας, είτε των άλλων. Βραβείο σε αυτόν τον αγώνα, όσο σκληρός και να είναι, είναι ανατροπή των κυβερνήσεων, της εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας και των πολέμων, να πάρουν οι λαοί την υπόθεσή τους από την Ρωσία ή την Ουκρανία, αλλά και στη χώρα μας και αλλού, στα δικά τους χέρια. Ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε και οργανώνουμε τον αγώνα για την προστασία της υγείας από τα νέα μέτρα που παίρνουν μέσα στην Αναμπουμπούλα, γιατί ο λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται, να ιδιωτικοποιήσουν παραπέρα το σύστημα υγείας, να επιβάλλουν πληρωμές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία με τα απογευματινά χειρουργικά και όχι μόνο, και άλλες εξετάσεις που επιβάλλουν, με το κλείσιμο ουσιαστικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βάζοντας γιατρό τροχονόμο που αν δεν έχεις το χαρτί του δεν θα πηγαίνεις στην πόρτα του νοσοκομείου ή δεν θα μπορείς να ξεπεράσεις ένα συγκεκριμένο πλαφόν εξετάσεων. Αυτό είναι το σύστημα υγείας της βαρβαρότητας αλλά και της πρόνοιας με το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία. Ορθώνουμε το ανάστημά μας, δίνουμε το παρόν μας στις 6 του Απρίλη στη Μεγάλη Απεργία και στα συλλαλητήρια, προσυγκέντρωση για την Αθήνα των σωματείων που καλούν και συμμετέχουν στις 10 η ώρα το πρωί στο πεζόδρομο της Κοραή, για να βρεθούμε όλοι στους γύρω δρόμους, για να μην υπάρχει δρόμος να φτάσουμε στο Σύνταγμα, να είναι γεμάτα από κόσμο, από το λαό που θα ξεσηκωθεί να εκφράσει την αντίθεσή του στην εξαθλίωση, στον πόλεμο, στην προσφυγιά, στην εκμετάλλευση των αναγκών μας για τα κέρδη των ολίγων. Είμαστε σε ετοιμότητα, συνεδριάζουν νικητικά συμβούλια, προκαλούμε γενικές συνελεύσεις, ούτως ώστε να βρεθούμε σε μεγάλο παραναπηρικό συλλαλητήριο στα μέσα του Μάη. Ελπίδα μας και στήριγμά μας θα είναι τα βήματα στην οργάνωση της νεολαίας. Από την άποψη αυτή, επιτρέψτε μου να θεωρήσω πολύ σημαντικό και θεωρούμε συνολικότερα την πρωτοβουλία για πλατιά συγκέντρωση της νεολαίας που γίνεται της ΣΕΑΝ την Κυριακή το απόγευμα στις 6 ώρα, που όμορφα, όπως ξέρουν οι νέοι, θα συζητήσουν, θα ανταλλάξουν τις αγωνίες τους, αλλά και τη θέλησή τους για την οργάνωση του αγώνα, όπως οι νέοι ξέρουν να επικοινωνούν και να παίρνουν αποφάσεις και ευθύνει τις δύσκολες στιγμές. Στις 6 το απόγευμα, λοιπόν, την Κυριακή, συγκέντρωση της νεολαίας στα γραφεία της ΕΑΝ στις 6 η ώρα το απόγευμα. Μας ήρθε πάλι ένα ερώτημα. Και πριν, τι λέει η ΕΣΑΜΕΑ και η ΠΟΣΓΑΜΕΑ. Και σήμερα, και εδώ. Μια κουβέντα. Σήμερα μιλάει για τη λειτουργικότητα. Η ΕΣΑΜΕΑ και κάποιοι φορείς. Όταν ψηφιζόταν λειτουργικότητα, σφύριζα διάφορα. Μιλάει για το άδικο ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου και του Βρούτσι. Όταν ψηφιζόταν το ασφαλιστικό, στις 16 του Μάη του 2016, ο ίδιος ο Κατρούγκαλος δήλωνε στη Βουλή. Γιατί μιλάτε, απευθυνόμενος στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ότι χτυπιούνται οι ανάπηροι από το ασφαλιστικό? Εδώ έχω στα χέρια μου τη δήλωση της ΕΣΑΜΕΑ ότι συμφωνούν με τις συγκεκριμένες αλλαγές στο ασφαλιστικό, και έτσι ήταν. Άλλωστε, ενώ τους καλούσαμε να βγουν στον δρόμο που είχε βγει όλος ο κόσμος, μαζί και η ΣΕΑΝ και τα άλλα αγωνιστικά σωματεία των αναπήρων, αρνήθηκαν και μία ανακοίνωση να βγάλουν. Το ίδιο έκαναν και όταν ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο που πέρασε τις βασικές κατευθύνσεις για το ξεθεμέλιωμα της πρόνοιας, το ίδιο έκαναν όταν με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ψηφιζόταν η λειτουργικότητα. Και δεν ξεχνάμε ούτε την ΕΣΑΜΕΑ τι έκανε τότε, που σήμερα μιλάει για τη λειτουργικότητα, ούτε ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε μαζί με τον ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, με το συγκεκριμένο νόμο, και απαγόρευσαν και χτυπήσαν το δικαίωμα στην απεργία, και μέσα εκεί περάσαν τη λειτουργικότητα
που έρχονται σήμερα, λες και είμαστε ανάπηροι στη μνήμη, να μας πούνε ότι είναι ενάντια στη λειτουργικότητα, ότι με τη δικιά τους υπογραφή όλων αυτών και το τρίτο μνημόνιο και η συγκεκριμένη διάταξη πέρασε. Γι' αυτό και σήμερα, ενώ ξέρουν ότι πρώτα απ' όλα τα φτωχαλαϊκά στρώματα, οι οικογένειες των αναπήρων θα τσακιστούν με την ακρίβεια, με το νέο ΕΣΥ και με τα μέτρα που παίρνονται μπροστά στον πόλεμο που δίνονται και εκτίθενται, δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση, ούτε την ημέρα που μας πέταξε στα μούτρα, λες και είμαστε ζητιάνοι ο Μητσοτάκης, τα 200 ευρώ, 200 ευρώ που τα είχαμε πληρώσει ήδη από τον πρώτο λογαριασμό με τις νέες αυξήσεις και πριν τον πόλεμο, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Όταν υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν μπορεί να κάνουν τις θεραπείες τους, όταν δεν υπάρχουν οικογένειες που κινδυνεύουν είτε μείναν μέσα στην παγωνιά χωρίς ρεύμα ή κινδυνεύουν και μέσα στον κάψονα το καλοκαίρι να μείνουν χωρίς ρεύμα και όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, την οργή μας και την απόφασή μας με βάση αυτές, με αυτά τα κριτήρια μπαίνουμε μπροστά, την εκφράζουμε στους αγώνες του αύριο και ο καθένας κρίνεται. Προχωράμε, είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε συνείδηση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα φοβηθούμε όπως είπε ο Γιάννης ο Κάτσης, αλλά με πείσμα θα οργανώσουμε ακόμα καλύτερα τον αγώνα και στο τέλος οι ανάπηροι, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με αυτούς που οραματίζονται μια κοινωνία που στο κέντρο της θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ναι, παρά τις δυσκολίες, ναι, θα είναι οι νικητές. Να είστε καλά, καλή δύναμη, συνεχίζουμε.